Αγκάθι στι διαπραγματεύσει με το Κουαρτέτο παραμένουν οι πρόωρε συντάξει, όπω προέκυψε και από τη σημερινή συνάντηση στο Υπουργείο Εργασία, που διήρκησε περίπου μία μισή ώρα. Οι τέσσερι επικεφαλεί των ελεγκτών τη Τρόικα ζητούν τι αλλαγέ στι πρόωρε συντάξει άμεσα, για την ακρίβεια μέσα στι επόμενε 15 ημέρε, την ώρα που ο κύριο Κατρούγκαλο ζητάει μια περίοδο προσαρμογή 6 μηνών. Η ελληνική κυβέρνηση κάνει αγώνα δρόμου για να κλείσει η συμφωνία μέχρι τι 20 Αυγούστου, καθώ θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσει την αξιοπιστία τη απέναντι στου δανειστέ. Κύκλοι του Υπουργείου Εργασία ανέφεραν μετά τη συνάντηση με το Κουαρτέτο ότι τα θαμιλιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι τι 30 Ιουνίου δεν θίγονται και αυτό είναι κάτι που οι θεσμοί έχουν αποδεχτεί. Οι ίδιοι κύκλοι ανέφεραν ότι θα υποβληθούν συγκεκριμένε προτάσει για το ασφαλιστικό μέχρι τον Οκτώβριο και για τα εργασιακά μέχρι το τέλο του έτου. Μάλιστα, για τα εργασιακά, το Υπουργείο πρότεινε το σχεδιασμό ενό οδικού χάρτη με τη συνεργασία του Διεθνού Γραφείου Εργασία και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δημοκρατικών Δικαιωμάτων. Απαντώντα σε ερώτηση σχετική με το αν οι εκπρόσωποι των θεσμών αποδέχονται το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ανώτερο τέλεχο του Υπουργείου ανέφερε ότι το θέμα αυτό είναι ανοιχτό στη διαπραγμάτευση. Κύκλοι του Υπουργείου ανέφεραν ακόμη ότι η πρόθεση του Υπουργείου είναι κάθε βήμα διαπραγμάτευση για τα εργασιακά να ανακοινώνεται δημόσια ώστε να γίνονται κοινωνοί οι εταίροι αλλά και οι πολίτε. Οι επικεφαλεί των θεσμών ήρθαν μετά από δική μου πρόσκληση στο Υπουργείο Εργασία προκειμένου να συζητήσουμε τον οδικό χάρτη τη διαπραγμάτευση για τα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα. Η παρουσία του δεν έχει καμία σχέση με την πρακτική προηγούμενων ετών επικυρίαρχου ελέγχου επιπολιτικών που επιβάλλονταν έξωθεν, δήλωσε ο Γιώργο Κατρούγκαλο στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασία, η συζήτηση διεξήχθη σε επικοδομητικό κλίμα. Για την ελληνική πλευρά, ω προ τα εργασιακά θέματα, στόχος είναι ο προσδιορισμό και νομοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών που προσδιορίζουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και η αναστροφή τη απορρίθμιση τη μνημονιακή πενταετία. Ω προ το συνταξιοδοτικό, μια μεταρρύθμιση που θα εξασφαλίζει την βιωσιμότητα ενό κοινωνικά δίκαιου και ορθολογικού ασφαλιστικού συστήματο. Όπω επισήμανε ο κ. Κατρούγκαλο, η νέα διαπραγμάτευση για τα εργασιακά θα εμπλέκει διεθνεί οργανισμού όπω η Διεθνή Οργάνωση Εργασία και η Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Κοινωνικού Χάρτη Συμβουλίου τη Ευρώπη και θα επιδιωχθεί να έχει την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα. Και αυτό όχι μόνο για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια που έλειπε όλη την προηγούμενη περίοδο, αλλά και να καταστεί δυνατή η ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας στον σχετικό διάλογο.